Στα πλαίσια λοιπόν τη εξερεύνηση μα και διερεύνηση μα των καινούριων φαντασμαχωρικών δυνατοτήτων του uh, WordPress, 4 και πα, πάμε παραπάνω, 641 ήδη την ώρα που γράφω αυτό, ε, μια local εγκατάσταση, ένα local web server για τι uh, ανάγκε των project μα, του πειραματισμού μα ή ό,τι άλλο, uh, για όποιε άλλε uh, webικέ δουλειέ, web έχουμε να κάνουμε. E, Zamp, XAMP ή XAMP όπως προτιμάτε, πολυφωνική, διαλεκτική εκφορά e, του. XAMP λοιπόν, X γιατί είναι, e, δεν είναι ενδιαφέρει πλατφόρμα, e, είναι για Windows, υπάρχει για Windows, για Linux και για OS X, e, DMG, RAN και e, executable, exe, για να το καταστήσουμε εύκολα, γρήγορα, δωρεάν, e, open source software, χρόνια μαζί μας, πιστό για όλες τις web εξερευνήσεις και διερευνήσεις μας. Ε, προφανέστατα δεν είναι το μοναδικό, υπάρχουν πολλά άλλα και μάλιστα μπορεί να έχετε ακούσει μικροπαραλλαγές όπως το MAMP, WAMP και LAMP. Ε, το MAMP είναι ακριβώς το αντίστοιχο Apache, δηλαδή web server όπως βλέπετε και εδώ, MariaDB ε, ως διαχειριστής πάντων να το πω πολύ αφαιρετικά τώρα ε, βασικό διαχειριστή και επεξεργαστής και δημιουργητής ε, των βάσεων δεδομένων μας ε, My, MySQL ή MySQL να ξανά μια διπλή εκφορά συν PHP, συν Perl αυτό κάνει το AMP και το X στη συγκεκριμένη περίπτωση το ότι είναι για όλες τις πλατφόρμες MAMP που μπορεί να έχετε ή έχετε ε, ακούσει, μπορείτε αντίστοιχα να χρησιμοποιήσετε είναι και για Mac Πρωτίστως, αλλά και για Windows, WAMP, μόνο για Windows και LAMP, μόνο για uh, Linux. Ε, πάνω κάτω, με κάποιους διαφοροποιήσεις, αντίστοιχε οι τρόποι εγκαταστάσεων uh, και του ίδιου του server αλλά και του WordPress, που θα είναι το δεύτερο κομμάτι αυτής της μικρής, μικρής επίδειξης στα πλαίσια της ευρύτερη διερεύνηση που έλεγα του WordPress. Αν uh, uh, δεν ήρθατε για αυτή και το ακούσατε, βρείτε τι κάπου θα υπάρχει. Πιστέψτε με, είναι μια καινούργια uh, version με νόημα. Ε, ακόμα περισσότερο, τέλο πάντων. Πάω παρόλα αυτά, εστιάζω ξανά στο Ζάμπα και του δίνω και την πρώτη θέση για να πάψω ένα πολύ λόγο, την οθόνη μα. Λοιπόν, από την πρώτη σελίδα του apachefriends.org ε, έχουμε τη δύο να κατεβάσουμε την επίγευση που μα αρέσει. Για να το πω έτσι. Ε, για Windows θα κατεβάσω, έχω ήδη κατεβάσει εγώ. Μία μικρή υποσημείωση εδώ. Ο, το version number που βλέπετε εδώ, το 824, βλέπετε βλέπετε καθόλου τυχαία συμβαδίζει με την, uh, version του, την έκδοση του PHP που αξιοποιεί το συγκεκριμένο, uh, jump market, ο συγκεκριμένο server. ε, το συγκεκριμένο σερβερ. αν θέλετε για όποιο λόγο, στη δικιά μας περίπτωση δεν μας απασχολήσει, αλλά κάποιες φορές μπορεί κάποια συγκεκριμένη πλατφόρμα, κάποιο συγκεκριμένο συνεργάτη να σας έχει δώσει οδηγίες για κάτι, uh, uh, κάποια συγκεκριμένο version PHP. Προφανές θα μπορείτε να το βρείτε, όχι αναγκαστικά από την πρώτη σελίδα, αλλά από τη δύο δίνει η πρώτη σελίδα για Other versions για άλλες εκδοχές ή από το Downloads, αν είχε αλλάξει το πράγμα κάποια στιγμή, το link για το Downloads θα υπάρχει, όπου μπορείτε να βρείτε ε, πάλι για κάθε ε, λειτουργικό σύστημα. Το κάποια διαφοροποιημένα version Μπορείτε να βρείτε και ακόμα παλιότερα αν και συνίσταται πάντα μεταξύ των δύο-τριών τελευταίων υποversions, ε, υπόκδων, υπό εκδοχών της PHP για να είναι και πιο ασφαλέ στο περιβάλλον ευρύτερα και είναι πιο πρόσφατα τεσταρισμένε. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να βρείτε και πολλαπλέ άλλε. Για τη δικιά μα περίπτωση, ξαναλέω, το λέω μόνο για όσου εμβαθύνουν ή κάτι έχουν κάποια συγκεκριμένη εμ, χρήση στο μυαλό του. Για τη δικιά μα περίπτωση, 64 WordPress και Beyond. Το 824 μαζί είναι εδώ, είναι τέλεια επιλογή, είναι ήδη κατεβασμένο και πάμε αμέσως να δούμε την εγκατάσταση. Ξαναλέω στο επόμενο στάδιο ε, στο επόμενο βήμα τέλο πάντων αυτή τη μικροπαρουσίαση τη Φίνα, στην παρουσίαση ξαναλέω, του ευρύτερου WordPress ε, γνωριμιακού, ε, θα είναι και για WordPress. Εστιάζω λοιπόν στο ZAMP, του δίνω τον κύριο λόγο και τρέχω κατευθείαν την εγκατάσταση από όπου την έχω εγκαταστήσει, από όπου την, συγνώμη, την έχω κατεβάσει, αποθηκεύσει με όποιο τρόπο γνωρίζετε ότι εκτελούμε και τρέχουμε μια εγκατάσταση. Τίποτε ιδιαίτερο, θα κάνουμε και κάποιες ε, εντοπισμού ε, κάποιων επιλογών που πρέπει να κάνουμε, ελάχιστα πράγματα. Ε, πολλοί θα σας πούνε ότι υπάρχουν και πολύ πιο εύκολα πράγματα για να δοκιμάσετε WordPress, κανένα πρόβλημα. Ζαμ ε, ζάμπ το προτιμώ, μόνο να το προτείνω, λόγω της ευελιξίας του και της απέθυνσής του σε πολλά ε, διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Ε, μια που οι περισσότεροι από εσάς χρησιμοποιείτε τουλάχιστον δύο διαφορετικά από αυτά, Εκτελείτε λοιπόν τον α, installer, όποιον έχετε κατεβάσει. Διπλό κλικ στη δικιά μου περίπτωση, πολύ απλά. Δίνετε δικαιώματα αν σας ζητηθεί για να ξεκινήσει η εγκατάσταση ανάλογα με το λειτουργικό. Και ο installer μας ξεκινάει. Μια πιθανή πρώτη ειδοποίηση που μπορεί να δεχτείτε, ιδίω ε, και σε Windows Alexales, στα λειτουργικά, είναι ότι επειδή το αντιβάρο, αν το αντιβάρο που είναι ενεργό και έχει ανιχνευθεί μια ειδοποίηση ότι αυτό μπορεί να κάνει πιο σιγάνη, πιο αργή, να διαρκέσει περισσότερο η διαδικασία τη εγκατάσταση, ελέγχοντα πολλαπλά αρχεία, είναι web server και έχουμε πολλαπλά μικρά αρχεία, άρα πολλοί διαφορετικοί έλεγχοι, πολλά αρχεία, ε, συν ότι μπορεί να, να παρέμβει και πουθενά θεωρώντας ότι κάτι από αυτά είναι ένα false positive. Μιλάμε για scripting languages, για άλλα τέτοια πράγματα. Ε, μπορεί να θεωρήσει ψευδός ότι είναι ιός ε, ή, ή κάποιο κακοβουλό αρχείο. Ε, αν έχετε κατεβάσει ιδίως το Apache Friends, δεν ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Ε, στη δικιά μου περίπτωση, όσες, όσες φορές το έχω κάνει, ακόμα και με διαφορετικα uh, antivirus ενεργά σε άλλα συστήματα, ποτέ δεν μου έχει δημιουργήσει ουσιαστικό πραγματικό πρόβλημα. Ε, Παρ' όλα αυτά, έχετε την υπόψη σε περίπτωση που κάτι πάει λάθο και έχετε κάποια ειδοποίηση ιδίω για δικαιώματα, ιδίω από τον αντιπαϊρού σα. Αλλιώ, εγώ θα το αγνοήσω αυτή τη στιγμή τόσο επιδεικτικά και θα του πω yes. Ένα δεύτερο λοιπόν μήνυμα μπορείτε να πάρετε και παρά τα θεαφημαστικά μην αγχωθείτε. Ε, στο συγκεκριμένο μηχάνημα με τα version των Windows που τρέχει υπάρχει το User Account Control ενεργό και μας λέει ότι θα πρέπει να αποφύγω συγκεκριμένου φακέλους ε, που δεν έχουν κάποια δικαιώματα που θα χρειαστεί το ZAMP ο σερβερ μας τρέχοντας αργότερα live, ζωντανά και σερβίροντας τις σελίδες μας και τα project μας. Ε, άρα σημαντική από την άποψη ότι ναι, ας αποφύγω από τους φακέλους αλλά τίποτα τρομακτικό και εδώ και μάλιστα συνήθω έτσι και αλλιώ από μόνο του ο installer θα αποφύγει να κάνει εγκατάσταση αυτού σας προτείνει άλλα μέρη. Επόμενο παραθυράκι, τέλος είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε το wizard, όπως όλα είναι πια. Και επιλογές, συστατικά που θέλουμε, το σημαντικότερο μέρο όλων και θέλουμε ελάχιστα πράγματα. Ο Ζάμπ, πως πολλοί άλλοι servers, local servers δίνουν ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων για πειραματισμό, locally, σε ασφαλές περιβάλλον και τα λοιπά. Ε, όχι μόνο CMS, διαφορετικών πλατφορμών όπως το WordPress, αλλά και άλλων projects, PHP σελίδων και τα λοιπά. Για αυτό που, αν ξέρετε ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω από αυτά που δείχνω, για όποιο project ή για ποιο λόγο, μπορείτε να επιλέξετε, εγώ θα επιλέξω τα απολύτως απαραίτητα, και προφανώς μπορείτε να το κάνετε και αργότερα ξανατρέχοντας ε, τον installer Κάποια στιγμή μπορούμε να δούμε και ακριβώς πως αν κάποιος έχει πρόβλημα Apache και PHP δύο απόλυτα βασικά ε, ζητούμενα αλλιώς γιατί να κάνουν εγκατάσταση καν βρίσκονται grayed out, ε, ανενεργά αλλά επιλεγμένα θα εγκατασταθούν σίγουρα MySQL, MySQL, ό,τι προτιμάτε μέσα στο παιχνίδι και αυτό οπωσδήποτε ούτε FileZilla FTP server ούτε Mercury Mail server ούτε Tomcat μας είναι απαραίτητα. Ε, όσοι δεν καταλαβαίνετε τι είναι καν αυτά, πολύ καλύτερα. Όσοι καταλαβαίνετε, πολύ καλύτερα για τη δικιά σας ε, περίπτωση. Ε, Perl δεν θα χρειαζόμασταν, θα την αφήσω για συγκεκριμένους δικούς μου λόγους πειραματισμού, ε, όχι αναγκαστικά συνειφασμένος απόλυτα με το WordPress, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και εκεί, θα φανεί, όταν γίνει και μια full παρουσίαση. Ε, PHP might mean οπωσδήποτε για να διαχειριστούμε τι ε, τις δεδομένων μας, είναι το βασικό interface για να το κάνουμε αυτό, το περιβάλλον. Webalizer όμως και fake send mail δεν θα χρειαστούμε. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει πλέον αυτή η εγκατάσταση. Ήδη μας προτείνει ένα save σε σχέση με αυτό που έλεγε εκείνο το μηνυματάκι ε, φάκελο και συνήθως άνε το root του βασικού σκληρού σας δίσκου του σε, σε δικιά μου περίπτωση στο φάκελο XAMPP XAMP ή EXAMP να βρεθούν όλα τα συστατικά λοιπόν που χρειαζόμαστε. Ε, αυτό θα έχει σημασία αργότερα γιατί μέσα εκεί θα κατοικήσουν και CMS σελίδε, PHP οτιδήποτε θέλουμε να δοκιμάσουμε, όπω και το WordPress. Αλλά αυτό είναι ένα επόμενο βήμα. Σε αυτό λοιπόν το μέρο μπορώ να εγκαταστήσω πλέον ε, μια χαρά, όλη μου την εγκατάσταση. English, γιατί εκτό όσοι νιώθετε πιο βολικά με Deutsch. Ε, και προχωράμε, δεν έχει και πολλά πράγματα να μα ζητηθούν άλλα. Και ξεκινάει το ταξίδι τη μπάρα από την αριστερή στην. Ε, εντολώς πράσινη δεξιά μεριά. Ε, όλος Παρ' όλα αυτά δεν θα σας κρατήσω να το βλέπουμε παρέα όλο αυτό. Θα κάνω ένα break εδώ και θα έρθουμε ακριβώς στο τέλος της εγκατάστασης. Αν κάτι συμβεί στο ενδιάμεσο, στη δικιά σας περίπτωση, θυμηθείτε, αν πρόκειται για ειδοποίηση ιδίως του αντιβάιρους, θυμηθείτε ότι ε, να δώσετε ένα ok, ένα right, μια, ένα δικαίωμα να συνεχίσει την εγκατάσταση. Μήπως βρίσκεται σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, που κάτι έχει πάει στραβά λόγω false positive κάποια ανείχνευση κάποιου από τα συστατικά του Zamp Ε, διακόπτω για να συνεχίσουμε μόλις ακριβώς έχει ολοκληρωθεί η εγκατάστασή μας. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε, ε, αν όλα πήγαν καλά, βλέπετε κάτι αντίστοιχο και είναι ετικαρισμένο να ξεκινήσουμε κατευθείαν το control panel του ZAMP. Σημαντικό εργαλείο γιατί από εκεί ξεκινάμε και σταματάμε κατά βούληση ε, τα services που χρειάζεται, του server δηλαδή που χρειάζεται για να τρέχουν live ζωντανές σελίδε και στις μας. Πάμε να κάνουμε λοιπόν ένα finish. Αν είχατε πιαστεί για όποιο λόγο να ξετικάρετε και να κλείσετε συνηθισμένοι από άλλες εγκαταστάσεις, no problem. Αναζητήστε στα applications, programs, όπου βρίσκεται τα προγράμματα σας, το jump control panel που είναι ακριβώς αυτό που θα τρέξει μόλις πατήσω finish. Και εδώ βρίσκεται το control panel μας. Προσοχή, μια μικρή γρήγορη υποσημείωση για όσους χρησιμοποιείτε πρώτη φορά. Μην μπερδεύετε το version του control panel με το version του XAMPP που έρχεται εγκατεστημένο. Πολύ συχνά, στις πρώτες φορές, μπορεί να γίνει τέτοιο λάθος επικοινωνία προς πίσω, και να δημιουργήσει ζητηματάκια. Αυτό είναι το version του control panel, του interface που χειριζόμαστε τα συστατικά του XAMPP, 3.30. Και εδώ βρίσκεται λοιπόν η δυνατότητα να ξεκινήσουμε τα services, του servers, πολύ απλά, τον Apache και MySQL που χρειαζόμαστε ενεργά για το Wordpress μας, για τα περισσότερα CMS που μπορεί να θέλετε να δοκιμάσετε Humla, Joomla ή Drupal ή οτιδήποτε άλλο ε, αλλά και α, τις περισσότερες φορές τις σελίδες PHP που μπορεί να έχετε να δουλέψετε κάποιο project με συνεργάτες, προγραμματιστές ή α, άλλους developers ε, Πολύ απλά αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι ένα start στο Apache και στο MySQL My και όταν δείτε να δίνονται ports και PIDs καθώς και να πρασινίζει ε, το background πίσω όπως βλέπετε εδώ από τα, τα ονόματα και το stop να είναι πλέον η επιλογή μας η μοναδική στα actions τότε τα services μας είναι ενεργά όλα έχουν πάει καλά αν κάτι δεν έχει πάει και πολύ καλά μπορείτε να τεστάρετε και κάτω εδώ να τσεκάρετε μάλλον ε, για κάποιο μήνυμα λάθος που μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποια λύση ε, Παρ' όλα αυτά δεν είναι η περίπτωση αυτό που λέω είναι το log που τρέχει κατά την, το, το, άνοιγμα, κάνει, καταγράφει όλο το ξεκίνημα και όλες τις διαδικασίες που έγιναν. Έχουμε ενεργούς λοιπόν αυτούς τους δύο servers αυτό που χρειάζεται. Έχουμε τον local server, να το πούμε έτσι, live, ζωντανό και είμαστε έτοιμοι να εγκαταστήσουμε είτε WordPress είτε κάποιο άλλο CMS στι σελίδε μα. Κάποια χρήσιμα buttonάκια ε, και επιλογέ που βρίσκονται στο interface του control panel είναι τα εξή: είναι το button για το config που δίνει κάποιες δυνατότητες από αυτές που μπορεί κάποιοι να θέλατε ε, να είχατε όπως π.χ. με το ξεκίνημα του Control Panel να ξεκινάνε Apache, Pc και MySQL που επιλέξαμε να είναι εγκαταστημένα έτσι κι αλλιώς εμείς ε, άρα να μην χρειάζεται το start, stop, όλα αυτά παρά μόνο το stop αν θέλετε ε, και κάποια άλλα options ε, όλα αυτά βρίσκονται μέσα στο Config, κάνω ένα board εδώ ο Explorer θα μα φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Πολύ απλά μα οδηγεί κατευθείαν στο φάκελο που εγκαταστάθηκε το ZAMP. Θα είναι χρήσιμο όποτε έχετε ξεχάσει πού να το αναζητήσετε. Να που βρίσκεται στη δικιά μου περίπτωση στο σε ZAMP και μέσα εκεί βρίσκεται ένα υποφακελάκι με τίτλο HD Docs που θα είναι το βασικό μέρο που θα κατοικούν όλα τα project που θα θέλω να δοκιμάζω locally. Να το πώ. Ε, τι περιέχει αυτή τη στιγμή, κάποια τεσταρίσμα test projects που περιέχει από μόνο τον καθιστά από μόνο του το ZAMP το και κάποια πρόσβαση σε άλλα εργαλεία που υπάρχουν εκεί. Άρα, αν, αν ποτέ ξεχάσετε ότι βρίσκεται στο, στο share ή στο βασικό σκληρό ZAMP, φάκελο και έτσι docs, να πω πω μπορεί να το ανακαλύψετε πάλι εξ αρχή. Ε, δεν θα μιλήσω αναλυτικά για τα υπόλοιπα. Α, κάτι σημαντικό ίσω είναι ότι οτιδήποτε αλλαγέ μπορεί να θελήσει να κάνει κάποιο και για το WordPress π.χ. μπορεί να χρειαστούμε κάποια από αυτές τις αλλαγούλες. Ε, είτε έχει να κάνει με την PHP, την γλώσσα και τα modules που λένε καμιά φορά και μπορεί να σου το καταγράφει ρητά κάποια εγκατάσταση κάποιου CMS ή κάποιο CMS όπως το WordPress, ότι χρειάζεται και το τάδε module ενεργό ή κάποιο συνεργάτη όπως ξαναλέγαμε. Αυτά μπορείτε να τα κάνετε, να τα ελέγξετε, τα configurations αυτά από το ε, uh, config του κάθε ενός σερβερ αντίστοιχα. Π.χ. εδώ μπορούμε να ελέγξουμε το PHP ini, και να το δείτε σε αυτή τη μορφή και να πειράξετε συγκεκριμένα σημεία. Μη φοβάστε από όλα αυτά, είναι σπάνιες και πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και όταν θα φτάνει κάποιο εκεί θα είναι ρητά ξεκάθαρο το τι πρέπει να κάνει. Προς το παρόν τρέχουμε το server μας, μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε κλείνοντα ή minimize μικραίνοντας αυτό το παράθυρο Εκτό από quit, αν κάνουμε quit, είναι η μόνη περίσταση που θα διακοπούν τα services, δεν θα τρέχει στο background. Ε, το κάνω ένα minimize, απλό αυτή τη στιγμή μάλλον όχι. Το ε, κλείνω από εδώ για να έρθουμε να δούμε μέσα στο φάκελο που εγκαταστάθηκε τι ακόμα βρίσκεται εκεί. Μέσα στο cell, λοιπόν, στη δικιά μου περίπτωση, ZAMP και htdocs είναι το σημείο που αν επισκεφτώ πλέον με τον browser μου. Γράφοντα τη διεύθυνση για να δούμε τι άλλαξε με στην εγκατάσταση, local host, κάνοντα ένα enter, τότε βλέπω πολύ απλά την πρώτη, την default, την προκαθορισμένη αυτόματα σελίδα που φορτώνει του server, του web server που τρέχει local σε αυτό εδώ το μηχάνημα. είσαι εκεινο εκεί το μηχάνημα, το δικό σα. Είναι η πρώτη σελίδα που ανοίγει για να έχουμε μια αντιστοιχεία με το φάκελο είναι η index.php που βρίσκεται μέσα στο htdocs, ακριβώς εδώ στο heavy απλά αυτή κάνει ένα redirect, μια επαναπροώθηση και μας ανοίγει όπως ξεκάθαρα βλέπετε και εδώ το φάκελο dashboard που μας δίνει κάποιες βασικές πληροφορίες πάλι με τη δικιά της index σελίδα που είναι πραγματικά βέβαια, το version του ZAMP που τρέχουμε και έχουμε κατεστημένο εδώ το PHP Info για να δούμε πληροφορίες γύρω από το, τη version του PHP των modules που υπάρχουν εκεί οπτικά και το πολύ χρήσιμο εργαλείο PHP My Admin, από όπου μπορούμε να εγκαταστήσουμε, να δημιουργήσουμε να επεξεργαστούμε ή να πετάξουμε ε, βάσει δεδομένων. Τα περισσότερα CMS σα θα χρειάζονται μια τέτοια και πολλά άλλα project, όχι μόνο αυτά. Είναι τα σημεία που αποθηκεύονται, είναι το μέρο που αποθηκεύεται, ο τρόπο που αποθηκεύεται σωστότερα, τα περιεχόμενα των σελίδων σα και ρυθμίσει πολλαπλέ. Είτε αφορούν CMS είτε άλλα projects. Ε, Πάω να δημιουργήσω μια βάση δεδομένων που ξέρω ότι αμέσω μετά θα χρειαστώ για την εγκατάσταση του WordPress για να έχουμε δει και αυτό το δείγμα στην πορεία για όποιον του είναι χρήσιμο το ίδιο αυτό το, 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 το συστατικό και η δυνατότητα δημιουργία βάση δεδομένων. Αυτό γίνεται μέσα από το phpMyAdmin λοιπόν, που αν το επιλέξουμε εμφανίζεται ακριβώ αυτό εδώ το α, περιβάλλον. Μπορεί να είναι στα ελληνικά στη δικιά σα περίπτωση, μπορεί και όχι. Ε, σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε πολλά. Να κάνουμε ιδίω για τη χρήση που θέλουμε στο WordPress αλλά και στα περισσότερα CMS από το να δημιουργήσουμε μια καινούργια βάση, ή νιου νέα βάση, new, όπω θα κάνω αμέσω εγώ εδώ, η οποία είναι έτοιμη να δημιουργηθεί, αλλά πρέπει να τη δώσουμε ένα όνομα, και από όλα αυτά τα προτινόμενα θα πάω στο wowpress 64 γιατί προμοτάρει και λίγο πονηρά το. Καθόλου λοιπόν είναι πολύ ωραία, είναι λίγο clickbait, αλλά καθόλου clickbait το ίδιο το version, το X4. Και πηγαίνω να πατήσω create αυτόματα. Και τόσο απλά έχουμε δημιουργήσει μια βάση δεδομένων. Να λοιπόν μια δημιουργία βάση δεδομένων, ευσταθείτε super, έχετε ήδη τη βάση σας. Όποιος ή και να θέλετε να δοκιμάσετε, ή τα περισσότερα project θέλετε έτσι και αλλιώ να δοκιμάσετε, ε, και θέλουν βάση δεδομένων, θα θέλουν και έναν χρήστη, ένα username, που θα έχει δικαίωμα πρόσβαση, δηλαδή κάποιο password, ε, μέσα σε αυτή τη βάση. Για να μπορεί να γράφει και να αντλεί δεδομένα, ε, κυρίαρχα να γράφει. Αυτό λοιπόν γίνεται με τον εξή τρόπο. Βασικά με την εγκατάσταση του ZAMP και σε αυτή την έκδοσή του δεν το χρειάζεται καν. Ε, γιατί μέσα από το privilege που ελέγχουμε τους χρήστε, και θα μπορούσαμε από το νιου να δημιουργήσουμε έναν οποιοδήποτε καινούριο με αυτά τα συστατικά όνομα και ε, password και κωδικό πρόσβασης, Βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη ένα χρήστη και θα υπάρχει για κάθε βάση που θα φτιάχνετε μέσω αυτή του PHP Admin σε αυτή την έκδοση του ZAMP ή σε αυτή την εγκατάσταση του ZAMP και σε όλε τι προηγούμενε, εδώ που τα λέμε. Υπάρχει ο χρήστη Root, ο οποίο έχει όλα τα δικαιώματα όπω βλέπετε ξεκάθαρα εδώ και ο οποίο δεν χρειάζεται και password. Μια που μιλάμε προφανώ για local στο δικό μα μηχάνημα προστατευμένη από ίντερνετ και όλα αυτά τα κακόβουλα, τα ύποπτα μέρη, σκοτεινέ τοποθεσίε και δίκτυα. Ε, υπολογιστής, το δικό μας μέρος δεν χρειάζεται καν θα αφήσουμε πολλά κενά για την ταχύτητα ε, του πειραματισμού μας στη, στην ασφάλεια δεν χρειάζεται να το διασφαλίσουμε ότι θα έχει πρόσβαση κάποιο. άρα root θα χρησιμοποιήσω και χωρίς κωδικό πρόσβαση το όνομα της βάσης ε, θα είναι το μόνο που θα χρειαστώ και root username ε, πριν φύγω από εδώ και αρχίσει να πιάνει το κεφάλαιο WordPress την εγκατάστασή του, ακριβώ εδώ, να πάω να πω ότι και από το Operations που βρίσκεται λίγο κρυμμένο είναι κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε όταν βαρεθείτε μια βάση να την πετάξετε. Ε, remove database, drop the database και η επιλογή βρίσκεται μέσα στο Operations όπου το βρείτε για να α, πετάξετε κάποια. Το όνομα προφανώ που έδωσα είναι ένα σχετικό όνομα. Με το site, με το project που θα φτιάξω, γιατί πολλαπλέ βάσει δεδομένων εδώ θα ε, ελέγχει ή θα συνηφαίνει θα έχει σχέση κάθε μία σύνδεση με συγκεκριμένα projects. Άρα, πολλαπλέ βάσει, καλά είναι να είναι ευκρινή τα ονόματα, να μπορείτε να δείτε με ποιο project συνεργάζεται κάθε μία. Πάνω κάτω, αυτό το βασικό πακέτο ε, του ZAMP, τη εγκατάστασή του και κάποιε βασικέ ρυθμίσει, αν είναι ικανοποιητικό για πολλαπλά μέσει κτλ. Ε, δυναμικά project σας και web, web δουλειέ, όπω ε, έλεγε ο τίτλο. Ε, πάμε να δούμε παρόλα αυτά, πολύ συγκεκριμένα τώρα, σε αυτό το δεύτερο σύντομο πάλι στην την εγκατάσταση του WordPress. Εδώ λοιπόν, στο wordpress.org, με την επιλογή Get WordPress, θα μεταφερθούμε στην επιλογή να κατεβάσουμε την πιο τελευταία version, το 64 ή παραπέρα από το 64 και μετά, τώρα είμαστε το 641 ήδη, είμαστε ok, αυτά είναι που χρειαζόμαστε, το καλύτερο version για πολύ ιδιαίτερε δυνατότητες δυνατότητε που ξεκαθαρίζουν και αρχίζουν να δένουν σαν την καλύτερη σούπα, εμ, με την καλή έννοια, σάλτσα ίσως θα πρέπει να πω εδώ, εμ, και πραγματικά να δίνουν μια καινούργια, ένα τελείω καινούριο τοπίο για, το, για το, τη χρήση του WordPress, τόσο και για, τόσο για creators όσο και για designers και θα αναλύσουμε τι εννοώ εδώ και βλέποντα συγκεκριμένε συγκεκριμένες δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά, οποιοδήποτε 6, 4 και παραπέρα πιο καινούριο version θα κάνει για τον πειραματισμό μας. Το έχω ήδη κατεβάσει, σε zip αρχείο θα κατέβει, ίδιο για κάθε εγκατάσταση, πια μιλάμε για server περιβάλλον, εκεί θα εγκατασταθεί. Μέσα στο ZAMP φάκελο λοιπόν, όπου αυτός βρίσκεται, Υπενθυμίζω ότι βρίσκουμε το HT Docs, φακελό μας και μέσα εκεί. Πολύ απλά πρέπει να κατηποδρεύσει ε, αυτό που μόλις κατεβάσαμε από το wordpress.org. Και αυτό είναι το εξή. Μέσα στο zip αρχείο που κατεβάσατε, θα δείτε ότι θα περιέχετε. πολλαπλά βέβαια ε, 64 βλέπετε εδώ, γιατί όντως ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, η τελειοποίηση τη συγκεκριμένη έκδοση. Βρίσκεται λοιπόν και το 641 που συγκεκριμένα εγώ κατέβασα. Ε, όποιο και να έχετε κατεβάσει, πάντα ανοίγοντα αυτό το φάκελο, σε όποιο μηχάνημα και να βρίσκεσαι, σε ό,τι λειτουργικό και να βρίσκεσαι θα, βρει, θα, περι, θα δείτε να περιέχει ένα φάκελο επίση που θα λέγεται WordPress. Και μέσα σε αυτό να υπάρχουν πολλαπλά περιεχόμενα. Δεν μα ενδιαφέρουν προ το παρόν τα περιεχόμενα. Μόνο λοιπόν αυτός ο φάκελος που περιέχεται μέσα στο οποίο αρχείο και να έχετε κατεβάσει είναι αυτό που χρειάζεται να βρεθεί με ένα drag and drop τόσο απλά μέσα στο uh, jump, docs όπου αυτό και να βρίσκεται. Ολόκληρος ο φάκελος. Τον σέρνω λοιπόν και κάνει αυτή την αντιγραφή και προφανώς μπορείτε να έχετε πολλαπλά versions του WordPress που τσεκάρατε, να έχετε πολλαπλά sites, μπορούμε να το πούμε και έτσι, διαφορετικά project, site projects, και το καθένα από αυτά να βρίσκεται σε έναν διαφορετικό φάκελο, ακριβώς μέσα σε αυτό το htdocs. Είναι ο server μας, είναι εκεί που θα βρίσκονται όλα τα project μας. Ε, γίνεται λοιπόν η αντιγραφή, αμέσως μετά δεν μου χρειάζεται πλέον τίποτα από όλα αυτά εδώ, και αυτό μου χρειάζεται και αυτό μπορώ και πρέπει να κάνω αν θέλω σε αυτή τη χρονική στιγμή, και όχι αργότερα, θα έχει πολύ περισσότερη δουλειά διορθώσεων και μπορεί να είναι ε, πολύ προβληματικό να το κάνω μετά, είναι ένα rename του συγκεκριμένου ε, φακελού. Ε, αν θέλω να συνεχίσετε να λέγεται WordPress, και έχω κι άλλες εγκαταστάσεις WordPress, είναι μια σκέψη γιατί θέλω, μπορεί να θέλω να αριθμίσω ή να ονομάσω εντελώς διαφορετικά, ανα project, ε, το φάκελό μου. Πολύ χρήσιμο, γιατί πρέπει να το κάνω σε αυτό το σημείο. Εγώ θα το κρατήσω λίγο ε, ναι, σαφές και μια που ονόμασα τον, ε, τη βάση δεδομένων που φτιάξαμε WowPress 64 θα συνεχίσω να λέω έτσι πολύ απλά και το φάκελο. Καλό θα είναι να αποφύγετε spaces και διαστήματα τα ονόματα που θα δώσετε εδώ ως να δουλεύουμε σε πραγματικό web server ε, μπορείτε να βάλετε Παύλες, underscores αντί για κενά μεταξύ λέξεων. Εγώ το έκανα συναπτά, δεν υπάρχει διαφορά. Να ο φάκελό μου λοιπόν. Κάνω ένα copy, θα μπορούσα απλά να το ξαναγράψω, αλλά κάνω ένα copy αυτό το όνομα και βρίσκεται μέσα στο HDOX που ξέρουμε ότι πριν από λίγο και όποτε ξαναθέλουμε μπορούμε να το επισκεφτούμε γράφοντα αυτή τη διεύθυνση localhost που λέγαμε. Μόνο πλέον δεν θέλουμε το dashboard μέσα εκεί που μα πηγαίνει αυτόματα, αλλά το φάκελο που μόλις με το σε WordPress, ή όπως το είπατε εσείς, 64. Κάνοντας ένα Enter, λοιπόν, εκεί, είναι η στιγμή που θα αρχίσει η εγκατάσταση του WordPress πολύ, δι, όχι, πολύ απλή εγκατάσταση, πολύ γρήγορη μερικά βήματα, λίγες πληροφορίες που θα χρειαστεί τις περισσότερες τις έχουμε ήδη στο χέρι ε, γλώσσα εγκατάστασης, θα επιλέξω αγγλικά εδώ υπάρχουν τα ελληνικά σαν επιλογή αλλά θα επιλέξω αγγλικά για λόγους που είναι πιο ξεκάθαροι και θα σας αναλύσω λίγο αργότερα ε, για να το πω πολύ απλά αφού προχωράω παράλληλα σε continue εδώ είναι πιστεύω και το σπρώχνω έτσι πάρα πολύ πιο χρήσιμο να ξέρετε ιδίω ορολογίες, ονόματα συστατικών του wordpress, οποιασδήποτε πλατφόρμα στα αγγλικά εφόσον μπορείτε να δείτε δεκάδες χιλιάδες πληροφορίες, πολύ πιο ε, γρήγορα, άμεσα, online, παρότι με τις συχνά όχι και καλύτερες ε, ελληνικές μεταφρασμένες ε, ονοματολογίες τους. Ε, ένα παράδοσο παράδειγμα εδώ είναι τα table prefixes, π.χ. που αν κάποιος ψάξει για WordPress table prefixes θα βρει απόλυτα και εκατομμύρια ε, ευρέσεις, από εδώ τι είναι. Ε, η ελληνική μετάφραση είναι που λογικά μόνο αν, δεν το βρείτε ακριβώς, αν το βρείτε ακριβώς, έτσι κάπου να αναφέρετε θα ανακαλύψετε τι είναι πιο δύσκολο, πιο ζώρικο και δεν είναι εκεί μόνο, θα δούμε τα παραδείγματα λίγο αργότερα. Ε, στις εγκαταστάσεις λοιπόν κυρίως και κάποιες φορές και στο περιβάλλον ε, το back-end όπως λέμε, το περιβάλλον διαχείρισης και του WordPress αλλά και άλλων πλατφορμών συνιστώ τα, τα αγγλικά δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τα αγγλικά για να τα διαβάσετε. Απλά θα έχετε πολύ γρήγορη σύνδεση Δυνατότητα σύνδεση με άλλα μέρη που θα αναφέρονται πληροφορίε για αυτά, από ότι αν ακολουθήσετε τι ελληνικέ και πολύ συχνά άκομψε, να το πω κομψά, ε, ε, μεταφράσει. Ε, let's go λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε. Μα λέει εδώ ότι θέλει μία βάση δεδομένων, τη φτιάξαμε μέσα πριν, τελειώνω μετά την εγκατάσταση του ΖΑΜΠ, ε, και που θα έχει username, το root που λέγαμε στα προηγούμενα του ΖΑΜΠ πάλι και password δεν θα έχει τίποτα και ο database host που ξέρουμε ότι είναι ο ίδιος ο local server μας το local host λοιπόν, άρα έχουμε όλα τα στοιχεία συνεχίζουμε και εδώ ακριβώς θα του τα δώσουμε wowpress64, το όνομα της βάσης που δώσαμε πριν από λίγο το uh, phpmyadmin που λέγαμε ο root user που ξέρουμε ότι υπάρχει, χωρίς να χρειάζεται password ξαναλέω μόνο επειδή είμαστε σε local απόλυτα safe περιβάλλον, έτσι online αυτό θα ήταν πλήρω ανασφαλέ. Απαράδεκτο. Ε, και δεν θα είχαμε root χρήστη έτσι κι με global rights. Database to host, το local host το ξέρει. Τα table prefixes που λέγαμε εδώ. Ε, έτσι όπω είναι, μια χαρά θα βολέψουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι. Κάποιε φορέ να τα θέλετε διαφορετικά. Κάνω ένα submit για να πάμε στα πιο ουσιώδη. Έχει τα πάντα για να αρχίσει την εγκατάσταση. Και τα πιο ουσιώδη είναι οι δικέ μα επιλογέ. Πώς λέγεται το project, site, πειραματισμός ή ό,τι είναι αυτό που φτιάχνουμε. Θα χρησιμοποιήσω προς το παρόν το ίδιο όνομα, WowPress64, ε, ε, ποιος είναι ο user που ως διαχειριστής θα διαχειρίζεται από το περιβάλλον διαχείρισης, το back-end, όλο αυτό από το dashboard ή back-end. Ε, θα είναι ο admin και αυτή είναι ακόμη μια ατασταλία. Είναι το default όνομα από το 2003 που είναι το πρώτο version του WordPress. Άρα ε, το πιο απαγορευτικό να χρησιμοποιήσετε δεν συνίσταται σε καμία περίπτωση σε πραγματικό live περιβάλλον. Ξανά το local εδώ μας κάνει να το αγνοούμε όπως και το αμέριστα ανασφαλές ε, password που θα χρησιμοποιήσω εδώ. Ακόμα χειρότερο και από το pin του κινητού σας. Είδατε που το ξέρω. Ε, 1, 2, 3 δεν χρειάζεται το τέταρτο στοιχείο εδώ ξανά επειδή local και εγώ θα το κάνω για χάρη συντομία όταν θέλω να κάνω δοκιμέ με login, logouts να ένα γρήγορο safe μόνο για την local μου κατάσταση, την τοπική εγκατάσταση password. Τόσο safe, μάλλον τόσο unsafe που μου ζητάει να το επιβεβαιώσω ότι θέλω να το χρησιμοποιήσω. Το τεκτικάρο λοιπόν εδώ. Ε, σε περίπτωση που προφανώς εγκαθίστατε online, εγκαθίστατε online τη, το, το WordPress, η επιλογέ σας θα πρέπει να είναι οτιδήποτε άλλο εδώ εκτός από admin και ένα, δύο, τρία, το φαντάζομαι το καταλαβαίνετε. Και σας προτρέπει απλά να θυμάστε το πιο δύσκολο λοιπόν password που έχετε δώσει. Ε, το email σας δεν χρειάζεται πραγματικά για την offline εκδοχή, εκτός για πολύ συγκεκριμένους πειραματισμούς, ε, αλλά το βάζω εγώ σε αυτή την περίπτωση δεν χάνουμε απολύτως τίποτα και η ειδοποίηση να αποτρέψει αποθαρρύνει search engines μηχανές αναζήτησης bots, spiders αυτά όλα τα μικρά ε, μπλιμπλίκια που κατοικούν σε αυτό το παγκόσμιο διαδίκτυο και καταχωρούν sites σε μηχανές αναζήτησης για να τα βρίσκουμε εμείς ε, να αποθηκεύσουν, να σώσουν το δοκιμαστικό εάν είναι τέτοιο site, το προσωρινό site που δουλεύουμε. Ε, πάλι το local δεν μας, α, το κάτι να μας αφορά ιδιαίτερα, η τοπικότητα του πράγματος. Αν ήταν online και ίσχυε αυτό ότι είναι δοκιμαστικό και δεν θέλουμε, θα το τικάραμε ε, έτσι κι αλλιώ. Και αυτό είναι σχεδόν όλο. Εγκατάσταση του WordPress, install WordPress και πολύ περισσότερη πάρα δικιά δηλαδή, μου δηλαδή, από τα βήματα στην ουσία τους και την, το χρόνο που πήρε η ίδια Εντάξει, έχουμε τελειώσει. Έχει εγκατασταθεί το WordPress. Θα κάνουμε δύο ελέγχου μόνο γιατί θα, δεν θα απλωθώ στο ίδιο το WordPress εδώ. Έχουμε ολόκληρη σειρά από βιντεάκια κάπου τριγύρω. Σα προτρέπω αν θέλετε να τα δείτε. Πάνω κάτω, με παρεμφερή τρόπο, θα εγκαταστούσατε και ε, άλλα CMS, ε, πλατφόρμε διαχείριση. Ε, ε, οπότε χρήσιμο και για αυτόν τον λόγο. Ακόμα και αν WordPress δεν έχετε εγκαταστήσει. Ε, login η επιλογή που κάνω εδώ. Θα μου ζητήσει το admin, αυτό που μόλις έδωσα, το που θα το μπορούσε να το μαντέψει ο καθένας και το απλό μου password ένα, δύο, τρία, για να κάνω μία είσοδο στη διαχείριση. Κάνω κατευθείαν ε, login εδώ και να το WordPress ε, dashboard. Ε, δεν θα μιλήσουμε ιδιαίτερα για το dashboard. Μπορούμε να κάνουμε σύνδεση να το. Ε, Πλαίσιο και περιβάλλον διαχείρισης του ίδιου του WordPress. Κάθε CMS έχει ένα τέτοιο περιβάλλον. Περισσότερα γι' αυτό αργότερα. Και ένα κλικ ε, πάνω εδώ στο home, εικόνα ίδιο με το όνομα του site που δώσαμε, δώσατε, ή ε, ε, visit site από εδώ, θα με, θα με οδηγήσει να δω κατευθείαν το frontend. Τι θα βλέπει οποιοδήποτε χρήστης θα το ε, επισκεφτόταν αν βρισκόταν online. Να λοιπόν τον προσμέρον, να η διεύθυνση που βρίσκεται, ε, να η ανταπόκριση αυτή τη διεύθυνση με το φάκελο που βρίσκεται. Βρίσκεται με στο example και να το, το WordPress. Μέσα εδώ βρίσκεται όλη η εγκαταστασή μου λοιπόν του WordPress. Και ούτε επιλογή και εδώ κάπου κλείνει α, όλο αυτό. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω ελπίζοντας να σας θα δω. Στη συνέχεια των παρουσιάσεων σε σχέση με WordPress. Αυτή λοιπόν ήταν η local εγκατάσταση χρησιμοποιώντα Jump ή οτιδήποτε άλλο προτιμάτε, ή αν έχετε ήδη κάποια, προφανώ μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Είδαμε ή θα δούμε σε κάποιο άλλο βιντεάκι και μία online, αντίστοιχη, free ε, πλατφόρμα με κάποιου περιορισμού για να το δοκιμάσετε online, αν θέλετε, και προτιμάτε αυτό το περιβάλλον. Τα επόμενα είναι οι βασικέ δοκιμέ μα και παρουσιάσει μα πάνω. Στι πολύ νέες, ωραίε νέε επιγεύσει 64, 1, 2, 3 και 65 που την περιμένουμε με ανοιχτέ αγκάλε, versions του uh, WordPress. Ε, ελπίζω δεν είχε κανένα κάποιο πρόβλημα με όλα αυτά και όλα έχουν φτάσει μια χαρά εδώ. Θα τα δω στα επόμενα βιντεάκια. Μπίτι, Γιώργος, χαιρετώ για τώρα. Καλέ βουέμπο Τα λέμε later.